εδώ μαζί μας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Μια χρονιά με καλές ειδήσεις, ελπίζω να είναι η φετινή. Και ξεκινώντας από εδώ από τη Φλόρινα, θεωρούμε ότι ξεκινάμε μια καλή ειδήση. Και διότι έχουμε και χαρά να γενιάζουμε στην πόλη μας το παράδειγμα του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, παρουσία και του Προέδρου της Συνομοσπονδίας, του φίλου μου του Γιάννη Παναγόπουλου. Η ίδρυση του συγκεκριμένου γραφείου στην πόλη μας αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για μας και δείχνει ουσιαστικά την έμπρακτη στήριξη του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας προς τους εργαζόμενους της περιοχής μας. Το Ινστιτούτο αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Έχει αναπτύξει μια πλούσια δράση στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της διαβίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και διεκδικήσεων των συνδικάτων. Με την υποστήριξη αυτού του επιστημονικού φορέα, τα συνδικάτα μπορούν να είναι δυναμικά παρόντα στο δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα και θέσεις χρήσιμες για την κοινωνία. Ο στόχος μας είναι διαρκή παρουσία σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός συνεχού διαλόγου για το καλό πάντα των εργαζομένων και των ανέργων των οποίων εμείς εκπροσωπούμε. Το Ινστιτούτο όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει και συμβαίνει σημαντικά σε εμάς, στον κόσμο της ινστιτούτης εργασίας. Και από εδώ και στο εξής, το έχουμε και εδώ σε εμάς, το έχουμε στο εργατικό, στο ισόγειο του εργατικού μας κέντρου. Και ιδιαίτερα χρήσιμη θεωρώ ότι θα είναι και η συμβολή του και στα πλαίσια και μιας και μιλάμε για την απολιγνητοποίηση, θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντική η συμβολή του σε αυτό, γιατί αναμένουμε και να έχει και ολέθρια αποτελέσματα όλο αυτό. Υπό αυτές τις συνθήκες, η παρουσία του εδώ θα συμβάλλει επιστημονικά με θέσεις, με προτάσεις και με έρευνες τις οποίες θα κάνουμε. Μιλάμε πολλές φορές για την δίκαιη μετάβαση στην απολιγνητοποίηση. Καμιά δίκαιη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αν δεν έχει κοινωνική συνοχή. Και πόσο μάλλον αν δεν έχει ένα διάλογο με τους εργαζόμενους. Εμείς λοιπόν εδώ πλέον να δηλώνουμε παρόντες στο δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα και θέσεις τα οποία θα αναπτύξουμε συνεχώς. Όσον αφορά αποδεικνύουμε μάλλον ότι βλέπουμε πλέον και το θεσμικό μας ρόλο ως συνδικάτο από μια σύγχρονη ματιά. Τουλάχιστον εδώ στο Εργατικό Κέντρο Φλόρινας δεν είμαστε προσκολλημένοι στο παρελθόν. Έχουμε λάβει πιστοποίηση ISO για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Έχουμε μπει δυναμικά στην ενημέρωση μέσω της νέας τεχνολογίας. Και σήμερα λοιπόν εγκοινιάζουμε και ένα νέο εργαλείο όπως είναι το Ινστιτούτο Εργασίας στην περιοχή μας, το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα τόσο στους εργαζόμενους και στους άνεργους της περιοχής. Θέλουμε τα συνδικάτα λοιπόν να είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, να είναι ενεργά προς το συμφέρον των εργαζομένων και των ανέργων και της κοινωνίας της περιοχής γενικότερα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία τους εδώ τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και πρόεδρο του Ινστιτούτου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εργασίας τον Φίλιππο τον Θωμά και τον διευθυντή του Ινστιτούτου τον Γούλα τον Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία τους. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό που βρίσκονται στην περιοχή μας. Βέβαια, ο πρόεδρος είναι η τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 2-3 χρόνια που επισκέπτεται την περιοχή. Είναι φίλος της περιοχής, τα έλεγα. Και σε αυτό το σημείο εδώ να δώσω το λόγο στον πρόεδρο. Και εγώ να σας πω καλή χρονιά. Και να σας αποκαλύψω ότι δεν είναι τυχαίο ότι έγινε το 17ο παράρτημα του Ινστιτούτου Εργασίας στη Φλόρινα. Στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε και άλλο παράδειγμα. Αποτελεί μια υπόσχεση που έδωσα την περασμένη φορά που είχαμε ξαναβρεθεί, που στον ίδιο χώρο συζητήσαμε. Τελειώνοντας, μου ζήτησε ο πρόεδρος να εξτάσουμε τη δυνατότητα, εξηγώντας μου γιατί και επειδή υπήρχε και μια βασική υποδομή κτηριακή, να εξτάσουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε το Ινστιτούτο. Και συμφωνήσαμε μαζί με τους συνεργάτες μας που προανέφερε. Το είδαμε και σήμερα γίνεται πραγματικότητα, το εγκοινιάζουμε και νομίζω θα βοηθήσει εξαιρετικά τις δράσεις που πρέπει να αναπτύξουμε στο επόμενο διάστημα μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι η χώρα μπορεί να βγει και τυπικά από το μνημόνιο, αλλά δεν έχει σταθεί στα πόδια της, έχει σημαντικό δρόμο να κάνει ακόμη. Θα υπάρξουν πολλά, φοβάμαι, απρόοπτα,
γιατί κάποια στιγμή και η εφορία περνάει, αυτή η ψυχική διάθεση που φαίνεται να καλυτερεύει, όταν δεις ότι οι δυσκολίες παραπλασιάζονται και στην περιοχή σας οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που λένε ότι είναι από τις πρωταθλήτριες στην ανεργία, υπάρχει στα πλαίσια και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η απόφαση για την απολιγνητοποίηση σε όλη την Ευρώπη, την εξάρτηση δηλαδή από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050. Τα μεταβατικά διαστήματα είναι εξαιρετικά μικρά, άμα τα δούμε με γνώμονα τις κοινωνικές επιπτώσεις και τις διαφοροποιήσεις που πρέπει να γίνουν στις παραγωγικές διαδικασίες, και γι' αυτό καλό είναι να προετοιμαστούμε. Και η αλήθεια είναι ότι τα συνδικάτα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ήταν πολύ σημαντική συμβολή των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στο να συγκροτηθεί το περίφημο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή μετάβασης στη μετά τα ορυκτά καύσιμα εποχή. Γιατί μέχρι τότε πρέπει να υπάρχουν γενναίες αποφάσεις και να στηριχτούν οι τοπικές κοινωνίες, που κάτι το οποίο ήξερα, κάτι το οποίο το θεωρούσαν δεδομένο, πλέον αρχίζει να καλύπτεται από καθεστώς αβεβαιότητας, και δεν πρέπει να είναι υπό καθεστώς αβεβαιότητας το μέλλον των είναι εργαζομένων και των γενναιών που έρχονται από πίσω, που ξέρανε ότι στην περιοχή ο λιγνίτης και γενικότερα ο τομέας ενέργειας ήταν κάτι το οποίο έδινε θέσεις εργασίας, έδινε προοπτική ζωή στον τόπο. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε? Και προφανώς αυτό είναι έργο των επιστημόνων για να στηρίξουν τη δράση των συνδικάτων και τις διεκδικήσεις των συνδικάτων, γιατί δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία το να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία της δίκαιης μετάβασης. Απαιτούνται διεκδικήσεις και σχέδιο. Εμείς αυτό θα φροντίσουμε από τη μεριά των συνδικάτων να το έχουμε. Ξέρετε ότι το σύνθημά μας, σε αντίθεση με άλλους, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να μας διαλύουν τα συνέδρια, να μας καθυβρίζουν, να μας προφυλακίζουν και να μας βροντοκοπούν, εμείς λέμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Δεν λέμε ότι ξέρουμε τα πάντα, γι' αυτό έχουμε το Ινστιτούτο, έχουμε τους επιστήμονες που μπαίνουν στην υπηρεσία των επιδιώξεων των εργαζομένων και των συνδικάτων τους, και θέλουμε με βάση τις μελέτες και τις έρευνές μας να μετασχηματίσουμε τη γνώση σε πρόταση, την πρόταση σε δράση, και νομίζουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να φέρουμε επιθυμητά αποτελέσματα. Τώρα ξέρω ότι όταν όπου πηγαίνω υπάρχει μια τάση να με ρωτούν το τι συμβαίνει ευρύτερα. Και επειδή πέραν της ιδιότητας του Προέδρου του Ινστιτούτου έχω και την ιδιότητα του Προέδρου της ΓΕΣΕ, τα συνδικάτα βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη φάση. Δεν ισχυρίζομαι ποτέ, γιατί το ισχυρίστηκα, ότι δεν έχουν κάνει λάθη. Και λάθη και παραλήψεις και αδυναμίες οργανωτικές και παραταξιοποίηση και έντονο κομματισμό είχαν, αλλά δεν υπάρχει κανένα άλλο όπλο στα χέρια των εργαζομένων για να μπορέσουν να δώσουν τις μάχες που πάντα στη ζωή θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν ευθείες, διαδρομές. Υπάρχουν ανηφόρες, υπάρχουν κατηφόρες. Όπως η ζωή ενός ανθρώπου, έτσι είναι και η κοινωνική. Ενός εξατομικευμένου ατόμου, είναι και η κοινωνική ζωή. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς δεχθήκαμε πάρα πολλές επιθέσεις. Έχω πει, συνηθίζω να λέω, ότι η εργασία ήταν το μεγαλύτερο θύμα της δεκάχρονης κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών. Μην νομίζετε ότι αυτό ξαφνικά θα εξαφανιστεί. Αντιθέτως, νομίζω ότι πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε και η κρίση ώστε να υπάρξουν πειραματισμοί για την εργασία στη χώρα μας που θα μεταφερθούν και στην Ευρώπη. Και ήδη αυτή η απορρίθμιση που υπάρχει των εργασιακών σχέσεων, σαν μοντέλο, αρχίζει να περνάει πέρα από τη χώρα μας και σε άλλες χώρες, και είναι μια μεγάλη αγωνία και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Και εμείς, πέραν των άλλων, πέραν δηλαδή των επιθέσεων που δεχθήκαμε από τις μνημονιακές πολιτικές, από τις κυβερνήσεις, και εξακολουθούμε να δεχόμαστε, μην ξεχνάτε ότι στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο ήδη υπήρξαν και νέες ρυθμίσεις που περιορίζουν έτσι περαιτέρω τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που περιορίζουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε στον οργανισμό μεσολάβησης και διοικησίας, δηλαδή τα τελευταία αποκούμπια των εργαζομένων.
Είχαμε και τις εσωτερικές εξελίξεις, όπου η κομματική παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος, η επωνομαζόμενη ΠΑΜΕ, διέλυσε 2 φορές τη συνεδριά μας και πριν τα διαλύσει δια της βίας, με σκηνές πρωτοφανούς βίας, τις προσεχείς μέρες θα τα δώσουμε πλέον όλα τα προσπάσματα, όχι αυτά που είδατε στη δημοσιότητα και στα τοπικά μέσα σε κάθε περιοχή, θα δείτε σκηνές πρωτοφανούς βιότητας που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, που έχουν και αυτά επιβαρύνει πάρα πολύ την ίδια άσχημη θέση των συνδικάτων, την άσχημη διαπραγματευτικά κιόλας τη θέση των συνδικάτων. Εκτιμώ ότι το πώς θα φτιάξουμε καλύτερα συνδικάτα είναι υπόθεση των οργανωμένων στο συνδικαλιστικό κίνημα. Το ποια πολιτική θα κυριαρχήσει, η δημοκρατία λέει ότι θα το καθορίσει η πλειοψηφία. Ούτε οι βιαιότητες, ούτε οι τραυματισμοί του ΠΑΜΕ. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας, μια νόμιμη δημοκρατική θεσμισμένη από την πολιτεία και από την κοινωνία αποδεκτή δομή που είναι τα συνδικάτα, να μπορούν να λειτουργήσουν και δημοκρατικά, να μπορούν να κάνουν ελεύθερα τα συνεδριά τους. Κανένας δεν μπορεί να τους τα απαγορεύει δια της βίας. Δεν κρίνεται η πολιτική τους. Την πολιτική τους θα την κρίνουν τα μέλη τους, θα την κρίνουν η κοινωνία, θα τα ψηφίσουν ή θα τα καταψηφίσουν. Κρίνεται το δημοκρατικό, το αναφέρετο δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουν το συνεδριό τους. Και εμείς προγραμματίζουμε στο προσεχές διάστημα και το συνέδριο θα γίνει μέρα-μεσημέρι, θα γίνει στο φως της δημοσιότητας, θα γνωρίσουν πλέον όλοι τι λένε αυτές οι δυνάμεις που από την ίδρυση σχεδόν της ΓΕΣΕ ελάχιστες φορές έχουν βρεθεί στο πλευρό, συνήθως τις αντιμάχονται, 20 χρόνια τώρα που έχουν δημιουργηθεί, ποτέ ούτε μια συλλογική σύμβαση δεν υπέγραψαν, γιατί θέλω και να είμαι απολύτως καθαρός σε αυτό, ο ρόλος των συνδικάτων δεν είναι να υπηρετούν τα κόμματα. Ο ρόλος των συνδικάτων το έκαναν στο παρελθόν και πολλοί από εμάς γοητευτήκαμε, γιατί νομίζαμε ότι κάθε φορά το κόμμα μας είναι το καλύτερο, αλλά τα συνδικάτα πρέπει να υπηρετούν τους εργαζόμενους, να έχουν τη δική τους ανεξάρτητη φωνή, να έχουν τη δική τους στρατηγική στην υπηρεσία των εργαζόμενων και οι ηγεσίες των συνδικάτων θα κρίνονται και θα κατακρίνονται μόνο από τους εργαζομένους. Για τον λόγο αυτό θα δώσουμε τη μάχη μας, θα γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕ και ταυτόχρονα θα γίνει, γιατί αυτό δεν το γνωρίζει πολλοίς κόσμος, θα γίνουν και τα συνέδρια και άλλων οργανώσεων που πάλι με τη βία και τους τραυματισμούς το ΠΑΜΕ, ο συνδικαλιστικός και επιχειρησιακός βραχίωνας του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα διέλυσε. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η μεγαλύτερη οργάνωση της ΓΕΣΕ είναι η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που είναι η πιο ανασφαλής και η χειρότερα αμοιβόμενη εργαζόμενη σε αυτήν την Ομοσπονδία. Διέλυσε 2 φορές για τη βία στο συνέδριό της, διέλυσε την Ομοσπονδία των βιομηχανικών εργατών, γιατί θεωρούσε αδιανόητο πως η Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατών με τους χιλιάδες βιομηχανικούς εργάτες μέλη της δεν ήταν υπό τον έλεγχο του ΠΑΜΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Διέλυσαν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, 11 δικαστικές αποφάσεις τους θεωρούν παράνομους, το έχουν καταλάβει διά της βίας και δεν αφήνουν την οργάνωση να λειτουργήσει. Δεν είναι το πρόβλημα. Προφανώς δεν είναι το πρόβλημα της κοινωνίας οι εσωτερικές διενέξεις των συνδικάτων. Είναι όμως πρόβλημα της κοινωνίας και ιδίως των μισθωτών το να έχουν εργαλεία. Τα συνδικάτα είναι τα εργαλεία τους. Οι εσωτερικές διενέξεις μπορεί να μην απασχολούν ευρύτερα από την κοινωνία, απασχολούν όμως αυτούς που δεν έχουν το εργαλείο για να διαπραγματευτούν. Τα συνδικάτα είναι οι κεντρικοί διαπραγματευτές των μισθωτών με τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες. Όταν εκλείπουν, είμαστε ακόμα περισσότερο έρμεο στα χέρια των εργοδοτών. Και αναγκάζομαι και μιλώ για αυτό το θέμα, ενώ θα μπορούσαμε να μιλούσαμε για άλλα ζητήματα που ενδεχομένως αφαιρούν την οικονομία, τις αναπτυξιακές δυνατότητες, το μέλλον της εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Αλλά βρισκόμαστε σε μια όχι απλά αμυντική στάση, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση βίαιης επίθεσης που πρέπει να την αποφρούσουμε, να την αποτρέψουμε για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτά που πρέπει να ασχοληθούμε. Θεωρώ αδιανόητο να κάθονται συνεργαστές και μάλιστα σε κορυφαίο επίπεδο να αντιδικούν για αστεία πράγματα και να μην αγωνίζονται και εκεί να αντιδικήσουν για αυτό το θέμα για να βελτιώσουν τη θέση των εργαζόμενων και των μελών τους. Και αυτό
επιδιώκουμε να κάνουμε, με την επιμονή μας, να λέμε ότι πρέπει να γίνει το συνέδριο για να βελτιώσουμε το εργαλείο που λέγεται Συνδικάτο. Αυτό είναι το καθήκον μας και ελπίζω στις προσεχείς μέρες ή εβδομάδες αυτό να το πετύχουμε. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αν οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, κύριε Στρεταφίδη. Κύριε Πρόεδρε, όπως περιγράψατε, υπάρχει μια αρρωστημένη κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα και η κορύφωσή του είναι που κοντά ένα χρόνο τώρα έχει προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Εάν δεν γίνει το συνέδριο ή αν τραβήξει ακόμη περισσότερο το συνέδριο, δεν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση εις βάρος των εργαζομένων. Πότε επιτέλους θα γίνει αυτό το συνέδριο για να έχουμε μια αιρετή διοίκηση στο κορυφαίο συνδικαλιστικό μας όργανο? Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό έδειξα αυτήν την αγωνία και γι' αυτό εστίασα σε αυτό το γεγονός. 9 μήνες τώρα με διοίκηση που όρισε, έστω και ανάθεσε την ίδια, και γι' αυτό είναι αστείο να λένε ότι ο Μιλόν είναι διορισμένος μετά από 13 χρόνια εκλεγμένος. Δεν χάνω την ιδιότητά μου επειδή το θέλει το ΠΑΜΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά προφανώς δεν έχουμε αρμοδιότητες, προφανώς δεν έχουμε δυνατότητες. Προφανώς μας θέλουν αξιοπιστία, την ήδη μειωμένη από τα λάθη και από τα λάθη που έχουν γίνει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει σύντομα. Τα περιθώριά μας είναι μέχρι τέλος Μάρτη, μας έχει δώσει το δικαστήριο, να οργανώσουμε ένα δημοκρατικό συνέδριο. Προσέξτε, όχι όπως θα θέλει ο καθένας στο κεφάλι του, όπως ορίζει το καταστατικό και ο νόμος. Εμείς έχουμε ως γνώμονα των αποφάσεών μας για τα συνέδριά μας τον νόμο και το καταστατικό. Ο νόμος λέει ότι εκλεγόμεθα με απλή αναλογική, το καταστατικό λέει τι συμμετέχουν στα συνέδρια, πώς πιστοποιούνται και δεν υπάρχει κανένα κομματικό μυρογνωμόνιο να λέμε ότι αυτόν τον θέλουμε ή αυτόν δεν τον θέλουμε. Ό,τι προβλέπει το καταστατικό λέει ότι κάθε μισθωτός που έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας μπορεί να συμμετέχει στα συνδικάτα ανεξαρτήτως του μισθού, ανεξαρτήτως της θέσης, ανεξαρτήτως του βαθμού. Δεν θα βάλουμε τελικά κομματικές επετηρίδες μέσα στη συνδικάτα. Γι' αυτό λόγο επιμένω θα γίνει σύντομα και ρωτώ όλους αυτούς που δια της βίας διαλύουν τα συνέδρια των συνδικάτων. Ποιον βοηθάνε? Βοηθάνε τους εργαζόμενους? Δεν νομίζω. Γιατί στη ΓΕΣΕΕ δεν μπορούσαμε ούτε σύμβαση να υπογράψουμε. Και ευτυχώς κατορθώσαμε και παρατείναμε για κάποιους μήνες την ισχύ της σύμβασης, ώστε να μην βρεθούν σε κενό νομικής εξασφάλισης οι εργαζόμενοι. Σας θυμίζω μόνο ότι το επίδομα γάμου, κάτι που οι εργοδότες θέλουν και έχουν προσφύγει στα δικαστήρια να το ακυρώσουν, υπάρχει στη σύμβαση και αν δεν υπογραφεί η σύμβαση, θα χαθεί και το επίδομα γάμου μέσα σε τόσα που έχουμε χάσει στις μνημονιακές περιόδους. Ποιον ευνοεί το να μην υπάρχουν δομές να διαπραγματεύονται με τους εργοδότες, τους εργαζόμενους ή τους εργοδότες? Δομές που να διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση, τις κυβερνήσεις ή τους εργαζόμενους? Νομίζω ότι όλη αυτή η φαύλη κατάσταση που έχει δια της βίας επιβληθεί βοηθάει τους αντιπάλους των εργαζομένων. Εμείς δεχόμαστε κάποια κριτική. Δεν λέμε ότι τα κάνουμε εμείς σωστά. Αλλά η δημοκρατία έχει κανόνες. Και αυτό ζητούμε, να τηρηθούν οι κανόνες. Η πλειοψηφία παίρνει αποφάσεις, η μειοψηφία ελέγχει. Οι εργαζόμενοι στα συνέδρια, αν δεν τους αρέσει η πλειοψηφία, τις αλλάζουν. Αλλά δεν έχουμε δει τόσα χρόνια να αλλάξει. Εμείς βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που μας προφυλακίζουν και κυροδικούν, που φέρνουν ρόπαλα και σιδηρολοστούς μέσα στα συνέδρια, δεν έχουν αυξήσει τις δυνάμεις τους. Μειώνονται, διαρκώς μειώνονται και βρίσκονται σε μονοψήφια ποσοστά και μόνο προκαλούν δια της βίας αναστατώσεις. Αυτό δεν θέλουμε να συνεχιστεί. Και εδώ, και ίσως είναι η πρώτη φορά να το λέω, τεράστια ευθύνη και πολιτεία. Όπως ενσαρκώνεται κάθε φορά με την κάθε κυβέρνηση. Και η προηγούμενη, η οποία δεν διασφάλισε την νομιμότητα και τους συνέδρους, και όσοι θα είδατε στην Καλαμάτα μπήκαν 3.000 άνθρωποι αλλαλάζοντες με ρόπαλα, οι οποίοι δεν ήταν καν συνδικαλιστές, δεν ήταν κανένας εργαζόμενος, άλλες ιδιότητες είχαν και διέλυσαν το συνέδριο
και ήταν απούσια η πολιτεία και οι δυνάμεις που έπρεπε να μας προστατεύσουν. Από την άλλη, όμως, πρόεδρε, μπορεί να γίνει ένα συνέδριο με την παρουσία των αστυνομικών. Όχι. Όχι. Δεν ακούστε. Αυτή είναι πάλι το ωραίο τέχνασμα που μας λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΜΕ. Εμείς λέμε, θα γίνει συνέδριο με συνέδρουσα. Ο νόμος λέει ότι μέσα στην αίθουσα του συνεδρίου, για να είναι νόμιμο ένα συνέδριο και να μην υπάρχει αμφισβήτηση στην κυριότητά του, πρέπει να είναι μόνο σύνεδροι. Που σημαίνει δεν μπορούν να βγουν ούτε αστυνομικοί, ούτε αλλαλάζοντες μη συνεδροί. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι η πολιτεία να λάβει τις ευθύνες της και να προστατεύσει ώστε στο χώρο το συνεδριακό να μην μπουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το συνέδριο. Θα δείτε, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεται να δοθεί στη δημοσιότητα, όχι αυτά τα λίγα πλάνα που είδατε την εποχή που διέλυσαν τα συνέδρια στη Ρόδο και στην Καλαμάτα, και θα δείτε ανθρώπους που θα καταλάβετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την εργασία. Καμία. Να κρατάνε ρόπαλα, να φορούν σιδηρογροθιές, να δείτε αυτά, και να επιτίθεται στους συνέδρους. Εκεί είναι θέμα προστασίας. Και αυτό γίνεται πριν ξεκινήσει το συνέδριο και μέσα στο συνέδριο παρευρίσκονται μόνο εκλεγμένοι σύνεδροι. Αυτό θα πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει. Προφανώς δεν θέλουμε ούτε τα ΜΑΤ, όπως ξέρετε σημαίνει οι μονάδες αποκατάστασης τάξης, αλλά ούτε και αυτό τον αναγραμματισμό που κάνει έντεχνα το ΠΑΜΕ μονάδες ταξικής αποκατάστασης. Δεν μας μάθουν το τι είναι ταξικό, εμείς το τι είμαστε για πάρα πολλά χρόνια όλοι και ξέρουμε τα συμφέροντά μας. Και ούτε μπορεί να μας ομογενοποιήσουν κομματικά. Οι εργαζόμενοι, εμείς αυτό λέμε, σε όλη τους τη ζωή. Ψηφίζουν ή υποστηρίζουν διαφορετικά κόμματα. Πού ακούστηκε ότι η υποχρέωση της ΓΕΣΕ είναι να ενσωματώσει στην πολιτική της ό,τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μα δεν συμφωνούμε. Άμα συμφωνούσαμε θα είμαστε εκεί. Δεν συμφωνούμε με τη... ο καθένας με τα κόμματα που ψηφίζουν κάθε φορά οι εργαζόμενοι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το συνδικάτο κάνει τις επιλογές του με βάση την πλειοψηφία και την μειοψηφία. Και σήμερα δόξα τω Θεώ, πριν να σας το πω και τελειώνω με αυτό, σας είπα ότι γοητευτήκαμε. Όλοι παίξαμε το παιχνίδι του κομματισμού τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αλλά πιστεύω ότι ήρθε η μεγάλη σφαλιάρα της κρίσης, συνέφερε πάρα πολλές δυνάμεις, συνήλπαμε εννοώ, σε, από όλα τα κόμματα και καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε καθήκον να απολογούμεθα σε κανένα κόμμα, έχουμε καθήκον να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα, να στηρίζουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όχι παρατάξεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε να τις βοηθούν να ενισχύεται η διαπραγματευτική τους θέση και να μπορούν να πετυχαίνουν καλύτερα πράγματα για τα μέλη τους και ευρύτερα τις δυνάμεις μισθωτής εργασίας.